Χθες το απόγευμα, λοιπόν, στα γραφεία ακριβώς για το προσφυγικό, έφτασαν στα γραφεία μέλη του Ρουβίκονα, στα γραφεία στο Κορονάκι του κύριου Μηταράκη, του Υπουργού. Έτσι, λοιπόν, άρχισαν να γράφουν συνθήματα έξω από το πολιτικό του γραφείο και στη συνέχεια εξαφανίστηκαν. Ο λόγος ήταν για την κατάσταση που επικρατεί και τις νέες δομές στην Μόρια, στο νέο ΚΙΤ. Ναι. Καλά, εντάξει, ρε παιδιά, ναι. Τώρα τι θέλαμε, να μην Μόρια όπως ήταν, δεν θέλουμε τη νέα δομή. Η αλήθεια είναι ότι υπό ακραίες συνθήκες φτιάξανε μια καινούργια δομή μέσα σε τέσσερις μέρες, 72 ώρες ή παραπάνω. Αλλά, πάντως, επειδή είμαστε σε αυτό, έρχονται μηνύματα ακόμη και σήμερα. Πρωί-πρωί οι άνθρωποι εκεί μας λένε ότι η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο. Ναι. Γνωστό ήταν ότι στη Λέσβο υπάρχει πρόβλημα. Τώρα γίνεται μια προσπάθεια λίγο να οι συνθήκες να είναι λίγο καλύτερες, ναι, και της διαμονής και παραμονής των ανθρώπων αυτών. Και να μην μπαινοβγαίνουν και στο νησί. Ο Χρυσοχοίδης λέει ότι μέχρι τα Χριστούγεννα δεν θα υπάρχει κανείς, ναι, εκεί. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση κάτι κινείται, κάτι συμβαίνει με το προσφυγικό. Το ξαναβλέπουν. Ναι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, η Μόρια δεν μπορούσε να συνεχίσει και με αυτόν τον τρόπο, τον ατυχή τρόπο, οδηγήθηκαν, αναγκάστηκαν να αλλάξουν λίγο τα πράγματα.